πάλι φωτιά στην Πάτρα. Ένας αστυνομικός κρατάει στην αγκαλιά του έναν ηλικιωμένο άντρα. Ψάχνει να τον αφήσει σε ένα ασφαλές σημείο για να μπορέσει να απεγκλωβίσει και τους υπόλοιπους. Η φωτιά πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα. Ο δυνατός άνεμος, σύμμαχός της. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Να πάω να φέρω τον άλλον, κράτησε τον υλικό. Κράτησε τον υλικό. Η φωτιά ξεκίνησε από ακαθάριστο οικόπεδο στην περιοχή Αρώη και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Είναι εγκλωβισμένη μέσα. Μέσα, δεν μπορώ να περάσω από τη φωτιά. Πού ναι, είναι εγκλωβισμένη, συγγνώμη, μπορεί να ηρεμήσουμε λίγο. Στο Γαλάδια έχω έρθει. Πού είσαι, Κατερίνα? Η φλόγα κινήθηκε προς το Ίδρυμα Μέριμνα, όπου φιλοξενούνται παιδιά με αναπηρία. Αμέσως δόθηκε εντολή εκένωσης. Τι εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα? Έλα μου, τι έγινε, πήγαινε προσβεστικά. Καθάριστα όλα. Όλα καθάριστα. Και ένα δέντρο ξερό που ήταν μες στο δίπλα χωράφι. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς ασφαλή σημεία. Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που έμειναν πίσω προσπαθώντας να σώσουν τις περιουσίες τους. Θα πάρει φωτιά, είναι επικίνδυνο αυτό που κάνετε. Σας παρακαλώ, πείτε τους. Κάνουμε στη σύνδεση. Κάτι έσκασε. Ακούμε εκρήξεις στο μετρήξη. Λοιπόν, παιδιά, κάτι έσκασε. Κάτι έσκασε. Πάμε πίσω. Παρά τον κίνδυνο, ανεβαίνουν στα κεραμίδια. Δεν ξέρω να σας πω πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Θα σας ενημερώσω οι αερομέρειες αρχές. Οι ηλικιωμένοι έχουν απομακρυνθεί. Βλέπετε βέβαια πόσος κόσμος υπάρχει εδώ στο γυροκομείο. Όλοι αγωνιούν. Λίγα λεπτά αργότερα εκενώνεται το Κωνσταντοπούλιο γυροκομείο, ενώ άρον-άρον απομακρύνονται τα παιδιά από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Εκενώθηκε το Καραμανδάνιο νοσοκομείο, το οποίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Ήρθαν οι γονείς τρέχοντας να πάρουν τα παιδιά τους, ενώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχουν ανέβει επάνω στο κτίριο. Στην οροφή εργαζόμενοι και με πυροσβεστήρες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Πήραμε την απόφαση να εκενώσουμε άμεσα το νοσοκομείο. 15 μικροί ασθενείς μεταφέρονται με ασφάλεια σε Ρίο και Άγιο Ανδρέα. Οι φλόγες γλύφουν την οροφή του νοσοκομείου. Εργαζόμενοι παραμένουν και δίνουν μάχη μαζί με τους πυροσβέστες. Είμαστε μέσα στο νοσοκομείο, αλλά μένω μαζί με τους πυροσβέστες. Πυκνός καπνός καλύπτει τον τρίτο όροφο του παιδιατρικού νοσοκομείου. Ετοιμάζονται να μπουν μέσα στο κτίριο για να αντιμετωπίσει τη φωτιά του. Φλόγες που προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και εκτάσεις γης. Κάτοικοι με κουβάδες και λάστιχα προσπαθούν. Δεν έχουν όμως νερό και δεν μπορούν να προσεγγίσουν τους κρουνούς. Δεν έχουμε νερό, το έχουν κόψει λόγω της φωτιάς. Ξεκίνησε η φωτιά δίπλα μας. Από τις 2 παρά παίρνουμε τηλέφωνο την πυροσβεστική και λέει ερχόμαστε. Και το πρώτο ελικόπτερο είστε 2,5 ώρα. Είμαι τώρα εδώ καμιά ώρα. Γεμίζω κουβάδες, έχω και ένα κατσαρολάκι ρίμι και πάμε και ρίχνουμε. Η φωτιά πηδάει τις καγκελόπορτες και μπαίνει στις αυλές των σπιτιών. Έχουμε ένα μέτωπο μέσα ακριβώς στην πόλη, στην καρδιά της πόλης, στον αστικό ιστό. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας εγκλωβισμός. Κάποια σπίτια έχουν καεί. Ανθρώπινη ζωή δεν κινδύνευσε. Έπειτα από μάχη εναέριων και επίγειων δυνάμεων, η πυρκαγιά περιορίστηκε τελικά μετά από 3 ώρες. Η χώρα ωστόσο παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Η αυριανή ημέρα είναι πολύ δύσκολη, με δεδομένο ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος είναι η πιο δύσκολη των τελευταίων 20 ετών. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν και αύριο. Σύνδεση με το Καραμανδάνιο νοσοκομείο, εκεί βρίσκεται ο Απόστολος Βουλβής. Απόστολε, οι εικόνες ήταν πραγματικά εφιαλτικές. Παραλίγο να καεί το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της νοτιοδυτικής Ελλάδας. Η λειτουργία του αναστέλλεται. Έγινε μια σύσκεψη πριν από λίγη ώρα. Από θαύμα δεν είχαμε τραγωδία. Ήταν πολλά τα παιδιά μέσα. Καλησπέρα, Ράνια. Πραγματικά μιλάμε για δραματικές στιγμές που έζησαν οι εργαζόμενοι, τα μικρά παιδιά αλλά και οι γονείς τους. Προσπάθεια όλοι να μετακινηθούν άμεσα, καθώς οι φλόγες είχαν κυριολεκτικά το κτίριο. Βλέπαμε τους γονείς να παίρνουν τα παιδιά που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Ενώ πρέπει να σου πω ότι έδιναν μάχη εδώ στη γωνία, στην άκρη ακριβώς του κτιρίου, εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν σπάσει την περίφραξη και είχαν μπει δίπλα ακριβώς όπου είναι δέντρα και προσπαθούσαν μάλιστα με τη βοήθεια ενός πατέρα, ο οποίος άφησε το παιδί του μέσα στο νοσοκομείο και έτρεξε να τους βοηθήσει, γιατί και αυτός ήταν πυροσβέστης. Ευτυχώς ήρθαν άμεσα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις
και μπόρεσαν τελικά να περιορίσουν τις φλόγες, όπως βλέπουμε ενδεχομένως και στον τρίτο όροφο. Ευτυχώς όμως μόνο ένα δωμάτιο κάηκε, και αυτό από κάποιο καΐδι που έφτασε μέχρι εκεί. Είναι το δωμάτιο εφημερίας των γιατρών. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι ακόμη και τώρα πετούν ένα αέρα μέσα και κάνουν ρήψεις προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε αναζωπήρωση, καθώς σιγά σιγά πέφτει η νύχτα. 23 παιδιά μεταφέρθηκαν λοιπόν σε άλλα νοσοκομεία, στον Άγιο Ανδρέα και στο Ρίο. 10 παιδιά μεταφέρθηκαν και από το Ίδρυμα Μέριμνα. Ναι, ακριβώς, διότι είναι ένα ίδρυμα το οποίο είναι για να φιλοξενεί παιδιά με αναπηρίες και νοητικά προβλήματα. Τα μετέφεραν στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα, καθώς είχαν αντιμετωπίσει αναπνευστικά προβλήματα. Ήταν πολύ έντονος ο καπνός εδώ. Πρέπει να σου πω ότι εκενώθηκε και το Κωνσταντοπούλιο Ευγυρίο. Πήραν ηλικιωμένους ακόμη και στα χέρια οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, αλλά και οι εργαζόμενοι, προκειμένου να τους μετακινήσουν γρήγορα και να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Απόστολε, πώς έγινε όλο αυτό τώρα, γιατί μιλάμε για μία φωτιά. Για όσους πιθανώς να μην γνωρίζουν την Πάτρα, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Ναι, ακριβώς, βρίσκεται πάνω ουσιαστικά από το κέντρο της πόλης περιοχή. Της Αρώης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, αλλά και με πάρα πολλά δέντρα. Από ένα οικόπεδο, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το οποίο είναι ακαθάριστο, άλλωστε σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία όλων των οικοπαίδων Ράνια, εδώ στην περιοχή, είναι ακαθάριστα. Και αυτό βεβαίως και με τις ψηλές θερμοκρασίες και τους πολύ ισχυρούς ανέμους, ήταν επόμενο αμέσως να επεκταθεί η φωτιά και να μην μπορούν εύκολα να την αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι έκαναν ρήψεις, πρέπει να σου πω, ακόμη και πάνω από τα σπίτια, προκειμένου να μην καεί καμία οικία. Άρα τώρα ήταν 3 τα κρίσιμα σημεία, το Καραμανδάνιο, το Κωνσταντοπούλιο και η Μέριμνα, αλλά Ελένη Ασημακοπούλου, έχουμε καμένες περιουσίες, έχουμε καμένα σπίτια, οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν καθυστερήσεις στην επέμβαση του κρατικού μηχανισμού. Στην ροή του Μέγκα νωρίτερα τους βλέπαμε και τους ακούγαμε, προσπαθούσαν μόνοι τους να σβήσουν τη φωτιά και δεν υπήρχε καν νερό, έκαναν έκκληση για νερό. Έτσι ακριβώς, Εράνια. Βρίσκομαι στην περιοχή Γυροκομιό. Βλέπετε πίσω μου 3 καμένα αυτοκίνητα. Βλέπετε εδώ το δάσος έχει καεί ολοσχερός και βρίσκομαι στην αυλή ενός σπιτιού. Οι άνθρωποι νωρίτερα μας είπαν ότι παρατήρησαν μεγάλη καθυστέρηση στις δυνάμεις προκειμένου να έρθουν εδώ να αντιμετωπίσουν την φωτιά. Επίσης δεν είχαν και νερό. Σημαντικό, προσπαθούσαν με γουβάδες και με λάστιχα, όπως αυτό εδώ το σπίτι που βρισκόμαστε, προκειμένου να το σώσουν. Βέβαια, δεν το κατάφεραν, διότι με τη βοήθεια του καμεραμάν, θα με βοηθήσει λίγο, να δείτε ότι έχει υποστεί μεγάλη ζημιά το σπίτι. Λιγοστό το νερό, μας είπαν μεγάλες καθυστερήσεις για αρκετή ώρα και προσπάθησαν μόνοι τους. Και βέβαια, Ράνια, θέλω να σου πω ότι σημαντική ήταν η βοήθεια εθελοντών. Από την Πάτρα, από όλη την Πάτρα, από κάθε άκρη, ήρθαν εδώ άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι, με το που είδαν την φωτιά, να βοηθήσουν. Σημαντική βοήθειά τους και να τους πούμε ένα μπράβο, διότι άφησαν τις δουλειές στα σπίτια τους και ήρθαν εδώ να βοηθήσουν. Βλέπετε εδώ ότι στο πέρασμά της η φωτιά το κατέστρεψε στο σπίτι του ανθρώπου, ο οποίος μας είπε δεν ξέρει τι θα κάνει, πια ήταν το σπίτι του, τώρα πια είναι καμένο. Επίσης θέλω να σου πω ότι θα πάρετε και μια εικόνα που βρισκόμαστε και η φωτιά βέβαια έχει ελεγχθεί, αλλά οι μικρές εστίες είναι το πιο επικίνδυνο και θέλει προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, Ράνια. Μάλιστα, Ελένη, να σε ευχαριστώ και εσένα πολύ. Στην πολιτική προστασία έγινε ευρεία σύσκεψη με συμμετοχή στελεχών της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του λιμενικού και του στρατού. Επιποδός λοιπόν, Μάρια Κωνσταντινίδη, ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός. Η αυριανή μέρα θεωρείται κρίσιμη. Σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν θα είναι αύριο αρκετές περιφέρειες της χώρας, με τη μισή σχεδόν χώρα να βρίσκεται στο πορτοκαλί σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά υπάρχει στην Αττική, συμπεριλαμβάνονται και τα Κύθυρα, στην Πελοπόννησο, την Δυτική Ελλάδα, δηλαδή Αχαΐα και Ηλία, Βόρειο Αιγαίο, Λέσβο και Χίο, και Στερεά Ελλάδα, την Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα και Φθιώτιδα. Όπως χαρακτηριστικά ο
Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Η αυριανή μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το λόγο σήμερα εδώ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη από την Πολιτική Προστασία, το λιμενικό, το στρατό, την πυροσβεστική, τις περιφέρειες αλλά και τους Δήμους για να υπάρχει καλό συντονισμό μεταξύ τους. Από αύριο τίθεται σε ισχύ το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας με επίγειες και εναέριες περιπολίες σε όλες τις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, την πυροσβεστική αλλά και όλους τους αρμόδιους φορείς σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα, ενώ θα υπάρχει και απαγόρευση, προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Τέλος, να πούμε ότι υπάρχει έκκληση προς όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ευχαριστώ, Μάρια, να σε ευχαριστήσω και εσένα πολύ. Αύριο πράγματι θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Ήταν επικίνδυνη η σημερινή μέρα, το είδαμε, είδαμε τι συνέβη στην Πάτρα. Είναι μαζί μου ο Γιάννης Καλιάνος. Γιάννη, τι περιμένουμε αύριο, γιατί αυτός ο συναγερμός? Περιμένουμε, Ράνια, όχι μόνο αύριο, αλλά και τις επόμενες μέρες ένα επικίνδυνο καιρικό κοκτέιλ. Δυστυχώς, αλλά θα είναι επικίνδυνο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχουμε ένα μελτέμι 6 με 7 μποφόρ για τις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, που προφανώς θα επηρεάζουν και την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο και το Πύλιο και την Ανατολική Στερεά, γενικότερα και την Εύβοια και τις Ποράδες. Χαμηλή σχετική υγρασία στην καύσιμη ύλη, στα βουνά και στα δάση. Εκρηκτικό αυτό το κοκτέιλ. Και μεγάλο κίνδυνο λοιπόν για πυρκαγιές. Αν κάπου αρπάξει φωτιά, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπορέσει να απλωθεί. Δεν ξέρω αν έχουμε πάλι να δείξουμε τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, γιατί πραγματικά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι η μισή Ελλάδα, τουλάχιστον, είναι σε πορτοκαλί χρώμα. Δηλαδή, από το Πύλιο και νοτιότερα, στο Στερεά, στην Πελοπόννησο, μέχρι και τα νησιά του Αιγαίου, θέτουν υποψηφιότητα όλες αυτές τις περιοχές για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς, αν υπάρξει έξιστο και μία σπίθα. Και ο βαθμός επικινδυνότητας ανεβαίνει, γιατί αυτό το φαινόμενο, αυτό το κοκτέιλ για το οποίο μας μιλάς εδώ, θα κρατήσει μέρες. Θα κρατήσει μέρες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι χαρακτηριστικός ο χάρτης, Ράνια. Βλέπουμε ότι από το Πύλιο, την Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και στις περισσότερες περιοχές των νησιών του Ανατολικού, Βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά ακόμα και στη Θράκη. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα το 80% της χώρας παρουσιάζει επικινδυνότητα για την αυριανή μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα η αυριανή. Προφανώς στο χάρτη μέσα είναι και η Αττική. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Το λέω και στα δελτία καιρού, καθημερινά από τη συχνότητα του Μέγκα. Τα μάτια μας 14. Μία σπίθα, φίλοι τηλεθεατές, αρκεί για να ξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα μια φωτιά. Τελειώντας, θα σου πω. Ανέμους. Ναι, σωστό. Τελειώντας, θα σου πω ότι οι θερμοκρασίες δυστυχώς θα κρατηθούν σε υψηλά επίπεδα όλες τις επόμενες ημέρες, Ράνια. Τουλάχιστον μέχρι και τις 20 Ιουλίου. Πριν μπω στο στούντιο, κοίταγα τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Πραγματικά είναι απογοητευτικά. Μέχρι και τις 20-22 Ιουλίου, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, τουλάχιστον για 15 μέρες μπροστά μας. Θα πάμε θερμοκρασίες 38 με 41 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα μέσα στο Παρασκευοσάββατο, ίσως δούμε και 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, καθημερινά 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Οπλιστούνται με υπομονή, ασφαλώς, να οπλιστούν με υπομονή οι τηλεθεατές μας, διότι θα είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.